μακρύς. Την καρδιά σου δεν μου ανοίγεις. Κι όλο περνά. Το μυαλό μου το κακό. Πες μου τι τρέχει. Σαν λίγο να
δυστυχώς. Αν ποτέ σκεφτείς και δεις και μέσα τους σταθείς οι συνέπειες θα είναι μικρές. Το δεύτερο. Μα οι έρωτες δεν ζούνε σε μικρές καρδιές, παιδιά. Γράψει ένας κύριος, ο κύριος Γιαννόπουλος, Βασίλης Γιαννόπουλος, για μένα. Θεωρεί ότι μου ταιριάζει απόλυτα και μου λέει πρέπει μόνο εσύ να το πεις. Αυτό θα το ακούσετε φυσικά πολύ αργότερα. Δεν είναι το τραγούδι που θα βγει σε λίγο, σε λίγες μέρες. Απλά θα ήθελα να σας το πω, το κουπλέ τουλάχιστον αφηγηματικά και το ρεφρέν με ένα πιάνο. Για σηκώστε λίγο τα κινητά σας. Σηκώστε τα λίγο. Με γράφεις. Μ' αρέσει. Μ' αρέσει. Το τραγούδι λοιπόν λέει: άντρας γεννήθηκα εγώ με όψη θηλυκού. Μαύρο με λέγαν πρόβατο και αγύριστο κεφάλι. Οι δάσκαλοι μου ψάχνοντας τη ρίζα του κακού λέγαν αυτή δεν πρόκειται ποτέ μυαλό να βάλει. Ρόμπα η ζωή σε κούμποτη, τα χασαδές του κρύβου. Κάτι τσιγκάνες πρόβλεψαν πως θα ήμουν τυχερή. Μα το κεφάλι θα έπρεπε στους δυνατούς να σκύβω. Γίνεται. Συνάθησα
Καλό ήταν. Στη μάνα μου δεν αρέσει που λέει κουφάλες, αλλά... Τώρα, μαέστρο μου, εσύ παίζεις και το καινούργιο, έτσι. Γιατί δεν το αφήνουμε αυτό έκπληξη. Το έχω τάξει στο Ριζόπουλο, άλλωστε να το παίξει αποκλειστικό το Κοσμοράδιο. Οπότε πάμε στο επόμενο! Πείτε το πιο καλό για να πούμε αντίο. Ποιο είναι το πιο καλό, παιδιά? Μόνο ένα έχω. Έχουμε αστυνομία. Ωραία. Ένα το χιτζάζ, παιδιά. Oh,
να την κάνω. Τι είναι αυτό, καρδιά μου. Μεγάλωσα. Περάσατε καλά απόψε! Κι άλλο! Κι εγώ. Αμάν! Αμάν! Άνοιξε το φάουλ, άνοιξε το, να το πούμε! Σκάστο! Καταρχήν ευχαριστούμε τη ΔΕΘ για όλα αυτά τα πάρτις που κάνει εδώ πέρα, έτσι. Το Κοσμοράδιο. Εσείς που το ακούτε και γουστάρετε. Και εμένα, και εμένα. Σας ευχαριστώ. Τώρα τι να πω, κάθε χρόνο τα ίδια θα μου πεις. Μα τι να πω, να μην πω ευχαριστώ. Όταν λέω ευχαριστώ, με πιστεύετε. Το εννοώ. Τόσα χρόνια δεν έχω πει ποτέ που σας αγαπώ. Φέτος μου βγαίνει όμως. Σας αγαπάω, ρε παιδιά! Στους τεχνικούς μου, στα φώτα, στον ήχο. Κράτησε μας κάτι, μαέστρο μου. Στα keyboards. Είναι ο Κώστας.